Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια καταγγελία. Οπα. Θα μου το επιτρέψετε. Θε να την πει πρώτα σε μένα την καταγγελία και όχι, θα την κάνω εγώ, δεν ξέρω τίποτα. Δεν υιοθετώ τίποτα από αυτά που λέει. Το τζανκ και άφησε την τζανκ, δεν πρέπει να απολυθεί. Καταγγέλλω λοιπόν την παραγωγή για την επιλογή που έκανε. Να τον απολύσετε! Συγγνώμη, εγώ αδικό. Άλλη απορία έχω. Είχανε αγωνία πίσω από το στείλει το Σεντ στο application για να πάνε στο Survivor. Δηλαδή, πρόλαβε ο Τσάνκ, ήθελα κι εγώ και δεν τα κατάφερα τελικά. Όλοι θα πηγαίνανε εκεί, στον Άγιο Δομήνικο. Επίσης, έχω να καταγγείλω ότι τα αδέλφια δεν μιλάνε μεταξύ τους. Γιατί έπρεπε να συνοηθούνε. Το έκρυψε ένας από τον άλλον. Ποιος θα προλάβει πρώτος. Θα γράφανε έτσι το πώ. Ναι, κανονικά. Σχολείο. Πέρα από την πλάκα, η κοπέλα μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Καλά, Φουρέιρα είναι γενικά. Δεν είναι Φουρέιρα. Το επίθετο είναι Τσάνκ. Το υπόλοιπο είναι Ελλάδα. Παιδιά, εγώ ξέρετε τι έπαθα. Επειδή άργησα να ξεκινήσω το παρακολουθώ του Survivor, η κόρη μου έχει ξεκινήσει την πρώτη μέρα. Εγώ λοιπόν είχα μια απορία. Τον βλέπω τον Ορέστη. Λέω Ορέστη Τσάνκ. Μου λέει Μαρίσα, ναι. Λέω μπράβο του. Κοίτα, λέω υιοθετημένο παιδί, ε. Μου λέει δεν είναι υιοθετημένο. Λέω τι είναι, κανονικό. Κανονικό, ε. Μου λέει καλή, έχει οικογένεια ο άνθρωπο εδώ. Λέω καλά, υπάρχει ελληνικό επιθέτω Τσάνγκ. Εγώ είχα κολλήσει ότι δεν είναι δυνατόν να επιλέξει μια οικογένεια Κινέζων. Το Ορέστη. Όχι το, μόνο το Ορέστη. Να αφήσει την κύρα και να φταμεί στην Ελλάδα. Μου φάνηκε αδιανόητο. Είναι οι Κινέζοι γονεί του ή υπάρχει ο ένα. Νομίζω ότι είναι και οι δύο και μάλιστα είναι εξαιρετικά μορφωμένη η οικογένεια, εξαιρετικό επίπεδο οικογένεια, με απεριόριστη, απέραντη λατρεία στο ελληνικό στοιχείο. Γι' αυτό και επέλεξαν να μείνουν εδώ. Όχι μόνο ήρθαν για τουρισμό και λένε α, ωραία, θα έχουμε και ένα εξοχικό στην Ελλάδα. Λάτρεψαν το ελληνικό στοιχείο, την ιστορία. Τη μυθολογία, τα πάντα και αποφάσισαν να αφήσουν. Καταρχήν, εμείς ξέρουμε τους Κινέζους.